Σήμερα επισκέπτεται την πόλη μας ο κύριος Έιμς. Ο κύριος Έιμς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από έναν φορέα που ασκεί επιθεωρήσεις στα πλοία, η οποία λέγεται ΣΥΠΣΑΝ, από τα αρχικά ΣΥΠΣΑΝΙΤΕΣΟΥ, να δεν κάνω λάθος. Είναι σημαντική η παρουσία του εδώ, και εκείνο το οποίο είναι ακόμη σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι έχουμε, έτσι επιβεβαιώνεται η αρμοδιότητα την οποία έχει το λιμάνι της Καβάλας, το λιμάνι Απόστολος Παύλος, αλλά και οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ώστε να προβαίνουν σε μια σειρά από σημαντικούς υγειονομικού ενδιαφέροντος ελέγχους, οι οποίοι ασκούνται στα πλοία των διεθνών πλοών. Δηλαδή τα πλοία, τα όπως είναι τα κρουαζιερόπλοια, τα οποία μεταφέρουν μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται από χώρες του εξωτερικού και αναχωρούν για χώρες του εξωτερικού. Είναι σημαντικό για μας ότι, και πρέπει να τονίσουμε, ότι είναι το μόνο λιμάνι της περιφέρειας και είναι ένα από τα λιμάνια της χώρας, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα να κάνουν η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο Πειραιάς, το Ηράκλειο και η Ρόδος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τα άλλα 5 λιμάνια τα οποία έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Πιστεύω ότι είναι ένα, αν και κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ίσως οι έλεγχοι είναι κάτι το οποίο είναι αποτρεπτικό για τα πλοία, στην πραγματικότητα τα πλοία και οι σοβαρές εταιρείες, οι οποίες όλες είναι σοβαρές εφόσον ασχολούνται με μεγάλες τουριστικές προσπάθειες όπως είναι η κρουαζιέρα, επιδιώκουν αυτού του είδους τους ελέγχους. Λόγω είναι σημαντικό πλεονέκτημα για το λιμάνι της Καβάλας και γι' αυτό και είναι σημαντικό και για τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες έχουν με επικεφαλή στον νομίατρο τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας, έχουν την αρμοδιότητα να εξυπηρετούν αυτούς τους ελέγχους και ταυτοχρόνως να μπορούν να εγγυώνται ότι τα πλοία τα οποία διέρχονται από εδώ πιστοποιούνται και συνεχίζουν το ταξίδι τους, παρέχοντας έτσι ένα υψηλό επίπεδο ποιοτικών και διασφαλισμένων υπηρεσιών απέναντι στους πελάτες, δηλαδή στους επιβάτες τους. Θέλω να καλωσορίσω τον άνθρωπο ο οποίος μας επισκέπτεται, θα μας ενημερώσει και